When I met you in the summer. Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity βρίσκεται στο λιμάνι της Καβάλας, αλλά εκτός αυτού, όπου και θα παραμείνει με επόμενο προορισμό του το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λάντζες στη στεριά, καθώς ο λόγος που έμεινε εκτός λιμανιού είναι ο τεράστιος όγκος του, αλλά και το βύθισμα που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το κεντρικό λιμάνι. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, γιατί το μεγαλύτερο που θα προσεγγίσει την Καβάλα θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Α, έχουμε κι άλλο δηλαδή. Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο, το οποίο και αυτό λόγω του μήκους και του εκτοπίσματος που έχει δεν μπορεί να προσεγγίσει μέσα στο λιμάνι της Καβάλας, και γι' αυτό υπήρχαν οι λάντζες που μετέφεραν τον κόσμο, που να πω ότι είναι ειδικά σκάφη που μεταφέρουν αυτό που φαίνεται και στην οθόνη περίπου στα 100 άτομα. Φαίνεται μικρό, αλλά μεταφέρει περίπου 100 άτομα. Σήμερα αυτό το κρουαζιερόπλοιο είχε σχεδόν 2.000 κόσμο. Ένα, θα λέγαμε, πολυπληθές κόσμο που τον είδαμε στην πόλη, γιατί κυκλοφορήσαμε σήμερα μέσα στην πόλη. Συναντήσαμε Ισπανούς, Γερμανούς, Αμερικάνους, Εγγλέζους. Αυτές ήταν οι εθνικότητες που ήταν σε αυτό το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που ήρθε στην πόλη της Καβάλας. Είναι ένα από τα, υπολογίζουμε περίπου πάλι 40 που θα κλείσει η σεζόν μέχρι τα μέσα με τέλη Οκτωβρίου, και πραγματικά είναι θετικό να βλέπουμε όλους αυτούς τους χιλιάδες τουρίστες επισκέπτες να έρχονται στην περιοχή μας, να μένουν και στην πόλη, να επισκέφτονται άλλους προορισμούς, όπως κυρίως τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και το βαπτιστήρι της Λυσδίας. Αυτός ήταν ο πιο, θα λέγαμε, θρεπτικός προορισμός. Και πραγματικά θα έχουμε τη δυνατότητα και το επόμενο διάστημα να φέρουμε και άλλους, ας το πούμε, tour operator ή επιχειρήσεις κρουαζιέρας, να τους ξεναγήσουμε στην περιοχή, έτσι ώστε ίσως και άλλες εταιρείες και άλλα κρουαζιερόπλοια να βάλουν στην πηξίδα τους και το λιμάνι της Καβάλας. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει μια σχετική ερώτηση που πάντα λένε, α, ποιο είναι το αποτύπωμα, αλλά να σας πω την αλήθεια, κύριε Τζιμιδάκη, και μόνο που 2.000 κόσμος κατεβαίνει, θα υπάρξουν τα λεωφορεία που θα κινηθούν, τα ταξί μέσα στην πόλη, ένα μικρό σουβενίρ, κάποιο καφέ, κάποιο αναψυκτικό, ίσως ένα γεύμα το μεσημέρι στις τόσες ταβέρνες που έχουμε. Είναι ένα αποτύπωμα. Είναι οι χιλιάδες φωτογραφίες που ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα, και φυσικά είναι και το αποτύπωμα των ίδιων, θα λέγαμε, των υπαλλήλων που είναι μέσα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, που πλησιάζει επίσης τους 1.000. Έτσι, μιλάμε αυτό το μεγανθύριο που βλέπετε. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου μέσα 3.000 ανθρώπους. Σαν μια πλωτή πολυκατοικία, θα μπορούσα ακριβώς, να το ένα χωριό, θα λέγαμε, εδώ της περιοχής μας. Μάλιστα. Είναι επομένως ιδιαίτερα θετικό το να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, να βλέπουν οι τουρίστες τα ωραία μέρη της Καβάλας, και ελπίζουμε να μείνουν ικανοποιημένοι, γιατί και από τις μελέτες έχει φανεί ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων που είναι μέσα στην κρουαζιέρα, εάν μείνουν ικανοποιημένοι από τον προορισμό, κατά ένα ποσοστό που πλησιάζει περίπου το 60-70%, θα ξανάρθουν για να μείνουν πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα από τις 12 ή τις 18 ώρες που συνήθως σταματάει ένα κρουαζιερόπλοιο σε μια περιοχή. We'll be right back.